να σκεφτώ ότι τη φανέλα σου από αυτό το παιχνίδι θα την έχεις κρατήσει στο σπίτι μαζί με το περιβραχιόνιο, γιατί είναι και για σένα μια πολύ σημαντική στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Κράτησα τη φανέλα. Πολύ σημαντική στιγμή. Πρώτο μου γκολ και μένα στη μεγάλη κατηγορία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να μην παρετάς ποτέ, να παλεύεις μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω ότι όσοι εργάζονται και πολεμάνε, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ανταμυφθούν στο μέλλον. Και να σου πω με ποια είναι αδιάβαστο, εγώ δεν την έχω την απάντηση, αλλά ρωτάω εσένα που σίγουρα θα το ξέρεις, είστε συνέχεια μαζί στα αποδυτήρια, αν έχει ο Πλατανιάς Χανιώτες, ρωτάει ο φίλος, και αν πιστεύεις, βλέποντας εσύ, νιώθοντας πόσο κοντά είναι το κοινό, ότι θα μείνει ο κόσμος μαζί σας όλη τη διάρκεια της σεζόν, ή θα παρουσιαστεί φαινόμενο που έχει φανεί άλλες φορές με νεοφώτιστες ομάδες, να μένει ο κόσμος στο ξεκίνημα και αν έρθουν κανένα δύο στραβά αποτελέσματα να απομακρύνεται. Ένα περίεργο πράγμα, ομάδες που έχουν αρκετό κόσμο στη δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη, στο πρώτο, δεύτερο στραβό αποτέλεσμα να τον χάνουν. Καταρχήν σίγουρα υπάρχουν αρκετοί Χανιώτες ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Και όσο αναφορά για το θέμα του φίλαθλου κόσμου, δεν νομίζω να εγκαταλείψει την προσπάθειά μας. Γενικότερα εδώ ο νομός διψάει πάρα πολύ για ποδόσφαιρο. Διψούσε χρόνια να δει μια ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα. Δεν μας εγκατέλειψαν ούτε στιγμή και πέρυσι στο Γολγοθά που είχαμε. Παρόλο που στο δεύτερο γύρο δεν είχαμε και τόσο καλά αποτελέσματα με το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, ο κόσμος δεν έπαψε να είναι κοντά μας. Ήταν πάντα κοντά μας, μας βοήθησε και νομίζω στο τέλος τα καταφέραμε. Ευελπιστώ και φέτος να έχουμε μια ανάλογη παρουσία. Και αυτό φάνηκε και από την αρχή, υπήρχε μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια διαρκείας και γενικότερα νομίζω ότι αν φτιαχτεί και σύντομα το γήπεδο των περιβολίων θα χαροποιήσει πάρα πολύ φιλάθλο κόσμο στα Χανιά. Μάλιστα.